Αν δεν κάνω λάθος, η σύνδεση που θα πραγματοποιήσουμε είναι η 7η σύνδεση, επιχείρησα να τη μετρήσω από την αρχή της σεζόν μέχρι και σήμερα, η 7η σύνδεση που έχουμε πραγματοποιήσει με Παρίσι. Εκεί μας περιμένει η Στεφανία Τσακυράκη, art therapist, μας έχει βοηθήσει, βρίσκεται και, εντάξει, τι να πούμε, πύργος του Άιφελ από πίσω. Χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, εσείς? Συννεφιασμένο το Παρίσι? Παρίσι, αλλά πάνω, είναι πάνω ο ήλιος, σωστά? Για πείτε μας λίγο, μας έχετε βοηθήσει βέβαια, έχουμε επικοινωνήσει κατά τη διάρκεια της σεζόν. Για να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα το οποίο επικρατεί και έχει διαμορφωθεί εκεί κεντρικά της Γαλλίας. Το κλίμα είναι πολύ γενικά στους δρόμους, μπορώ να σας πω πώς είναι. Ναι. Υπάρχει μια ηρεμία, είδα και χθες τη συνέντευξη που κάνατε με την κυρία Παρίσι. Ναι. Εγώ μπορώ να πω ότι στην πόλη νιώθει κανείς ήρεμος, οπότε όσοι θέλουν να έρθουν είναι πρόσδεκτοι. Έχει τουρισμό, υπάρχουν τουρίστες ξένοι που επισκέπτονται κεντρικά σημεία του Παρισιού και της Γαλλίας γενικότερα? Υπάρχουν, αλλά αρκετά ήρεμα, καθώς δεν μπορούν να έρθουν, όπως γνωρίζω, τόσο εύκολα. Ναι. Λείπουν οι από την Αμερική, λείπουν από την Ασία, που ήταν ένα μεγάλο ποσοστό των τουριστών. Οπότε γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η ηρεμία. Μάλιστα. Θα κατέβετε Ελλάδα? Σίγουρα είναι. Θα κατέβετε Ελλάδα, επαναλαμβάνω. Δεν με ακούσατε, χάθηκε και το σήμα. Κατέβηκα ήδη και επέστρεψα. Α, και επιστρέψατε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Είναι όμορφο το Παρίσι και κάθε μέρα νομίζω είναι ξεχωριστή σε μια πανέμορφη πόλη. Βέβαια, και εγώ και σας ευχαριστώ πολύ για τις συνδέσεις που κάναμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν.